Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι τα τεκτενόμενα αυτό το διάστημα γύρω από τα ΜΜΕ, ο πόλεμος στα ΜΜΕ όπως λέγεται. Και από την άλλη πλευρά είναι το βιβλίο που εκδώσατε πρόσφατα σχετικά τον Ιανουάριο του 2016 σε εκδόσεις Νήσος που λέγεται Προπαγάνδα. Εκδόσεις Νήσος σε συνεργασία με το ραδιοσταθμό στο κόκκινο 105 και 5, να το λέμε Ωραία, θα κιόλας. τα λέμε όλα μαζί. Τώρα, η πρώτη με ερώτηση λοιπόν είναι γενική. Και αφορά τι σημαίνει προπαγάνδα τόσο σε ιστορική διάσταση, όσο και αν υπάρχουν κάποια νέα χαρακτηριστικά στη σύγχρονη εποχή. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι δεν σημαίνει προπαγάνδα ή τέλος πάντων τι δεν σημαίνει ακριβώς προπαγάνδα. Προπαγάνδα δεν είναι ένα σκέτο ψέμα. Έτσι, είναι κάτι πιο σύνθετο από ένα ψέμα. Το παλιό καιρό, να το πούμε έτσι, σε παλιότερες εποχές, ιδίως σε περιόδους πολέμων αλλά και δικτατοριών, μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό η προπαγάνδα ήταν μια χοντροκομμένη παραποίηση της αλήθειας, δηλαδή στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό και στο ψέμα, έτσι, στο χοντρό ψέμα δηλαδή, να το πούμε έτσι. Και γιατί? Διότι τότε και λόγω πολέμων και λόγω δικτατοριών και επειδή ακόμη δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα πληροφόρησης, τα μέσα επικοινωνίας, δεν υπήρχε δυνατότητα ακόμα και το πιο χοντρό ψέμα να το αποκαλύψεις, να καταλάβεις δηλαδή ότι πρόκειται περί ψέματος. Αυτό ίσχυε παλιότερα, ας πούμε, πιθανότατα μέχρι και την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήδη όμως από τότε η προπαγάνδα είχε αρχίσει να αναπτύσσει πιο σύνθετες τεχνικές που δεν ήταν ένα σκέτο ψέμα. Πρώτα και κύρια, η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας και ιδίως του διαδίκτυου δίνει τη δυνατότητα πάρα πολύ εύκολα, με την εύκολη πρόσβαση πληροφορίας, να καταλάβεις πότε κάτι είναι ψέμα. Εντάξει. Διότι είναι πολλές οι πηγές από όπου μπορείς να αντλήσεις τις πληροφορίες. Οπότε γι' αυτό το λόγο η προπαγάνδα ως και το ψεύδος ούτως ή άλλως δεν στέκει στη σημερινή εποχή ιδίως. Η λεγόμενη μαύρη προπαγάνδα. Ναι, χρειάζεται μια πιο σύνθετη, ας το πούμε, μια πιο σύνθετη παραποίηση της αλήθειας. Πρόκειται η προπαγάνδα στις μέρες μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια βίαιη παρέμβαση στην πραγματικότητα, αλλά που η βίαιη παρέμβαση δεν συνίσταται απλώς ας το πούμε, στην απόκρυψη της πραγματικότητας ή σε μια σχέτη, ας το πούμε, ψευδή αναφορά, αλλά είναι κάτι πιο σύνθετο με την έννοια ότι είναι μια ανακατασκευή της πραγματικότητας, μια βίαιη ανακατασκευή της πραγματικότητας. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο Πάντως, είναι. μην Ναι, σας διακόψω για παρακαλώ. να. Θυμάμαι στον πόλεμο του Κόλπου με τον περίφημο Κορμοράνο. Ναι, Έχουν εντάξει. γίνει και χοντρές παραποίησεις. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι η Έχουν μαύρη γίνει. προπαγάνδα, Ναι, υπάρχει από ό,τι φαντάζομαι. όντως, ναι, υπάρχουν Δεν και. αναιρεί αυτό που είπατε, απλώς λέω ότι δεν έχει καταργηθεί τελείως. Υπάρχουν όντως πολλά τέτοια παραδείγματα και στις μέρες, δηλαδή να πάρουμε και πρόσφατα και σχετικά πρόσφατα ελληνικά παραδείγματα ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάνα χρόνο, δύο δεν θυμάμαι, του είχαν παραποιήσει με τέτοιο τρόπο τις δηλώσεις του ούτως ώστε να δείχνουν ότι είναι υπέρ της ένοπλης βίας. Είχαν απομονώσει κάποια φράση από τα λεγόμενά του και ενώ έλεγε ακριβώς το αντίθετο, ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι υπέρ της ένοπλης βίας, φαινόταν σαν λέει ότι πρέπει να είναι υπέρ. Λοιπόν, τέτοιου είδους παραδείγματα υπάρχουν πολλά, αλλά πιστεύω ότι η προπαγάνδα, κατά την άποψή μου, ακολουθεί μια στρατηγική, ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, κατασκευάζει μια πραγματικότητα παράλληλη προς την αληθινή πραγματικότητα, ας το πούμε, αγνώριστη, με έναν σχεδιασμό, με ένα μακρόχρονο σχεδιασμό. Και με αυτή την έννοια όμως πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την προπαγάνδα με τον πόλεμο, ακόμα και σε μη πολεμικές εποχές, υπό την έννοια ότι, και εκεί είναι ένας ορισμός που δίνω για την προπαγάνδα, όπως λέει ο Κλάουζεβιτς, ίσως θα ξέρετε το γνωστό ορισμό του Κλάουζεβιτς για τον πόλεμο, Συνέχιση ότι πολιτικής. ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, θα μπορούσαμε παράλληλα εμείς να ορίσουμε την προπαγάνδα ως εξής, ότι η προπαγάνδα είναι η συνέχιση του πολιτικού λόγου με άλλα μέσα. Όπου τα άλλα μέσα, όπως στην περίπτωση του πολέμου, είναι η συστηματική και οργανωμένη χρήση βίας και όπου η βία εμπροκειμένου είναι η βίαιη ανακατασκευή της πραγματικότητας. Αυτός είναι ένας ορισμός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την παραποίηση της πραγματικότητας, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη ότι δεν είναι ένα σκέτο ψέμα, ότι είναι μια ολόκληρη στρατηγική με μακρόπνοο σχεδιασμό, που ακολουθεί διάφορα τεχνάσματα, ας το πούμε, μακρόπνοα σχεδιασμένα, προκειμένου με στόχο πάλι όπως και στον πόλεμο, με στόχο την υπερίσχυση επί του αντιπάλου, την κατατρόπωση του αντιπάλου και εμπροκειμένου, εφόσον πρόκειται για το επίπεδο του λόγου, τη δημιουργία μια εικόνα του αντιπάλου εξαιρετικά αρνητική, εξαιρετικά, ας το πούμε, δυσφημιστική κτλ. Ήθελα να πω στο εξής απλώς εδώ, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Είναι γνωστό ότι η σχέση των βαρώνων της ΜΜΕ με το κράτος για να παίρνουν κρατικές
κρατικά έργα, δημόσια έργα. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι μία πλευρά. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι πέρα από αυτό την ειδική, ας πούμε, σχέση των βαρώνων των ΜΜΕ στην Ελλάδα, υπάρχει βέβαια και η ταύτισή τους με ταξικά συμφέροντα γενικώς της τάξης τους. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήταν τόσο φανατικά υπέρ των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού δεν είναι μόνο θέμα ειδικότερο των βαρώνων, είναι γενικότερο του πολιτικού συστήματος. Κάνω λάθος? Απολύτως, ναι, μα γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για ταξικό συμφέρον και ευρύτερα κοινωνικοπολιτικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ότι τα ιδιωτικά ΜΜΕ συντάσσονται υπέρ των μνημονίων επειδή συμφωνούσαν με τα κόμματα που έφεραν τα μνημόνια. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι ότι επειδή και τα ίδια τα ΜΜΕ, λόγω της ιδεολογίας τους κυρίως και της ένταξής τους σε ένα ταξικό καθεστώς, προφανώς και αυτά συμφωνούν με αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ούτως ή άλλως. Δεν είναι επειδή τις λέει το τάδε κόμμα που έχουν στα ελληνικά. Ή έχουν συμφέροντα προς τα δημόσια έργα και στο δημόσιο σύστημα. Αυτό είναι μία διάσταση. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πέρα από αυτά τις καθαρά οικονομικές απολαβές, είναι και το κοινωνικοπολιτικό συμφέρον και η κοινωνικοπολιτική στάση, η οποία εκφράζεται ιδεολογικά και ως πολιτικός λόγος. Αυτό το ρώτησα, ξέρετε, γιατί προφανώς αυτή η ειδική σχέση των βαρώνων με τα ΜΜΕ είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το CNN, για παράδειγμα, ή ο Μέρντοχ ασχολείται με δημόσια έργα. Αλλά συνταυτίζεται πάντοτε με την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Ναι, άρα ναι. Για κάποιους ιδεολογικούς λόγους. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι παρότι μπορεί να μην υπάρχει το ίδιο είδος διαπλοκής στα αμερικάνικα ή στα βρετανικά ΜΜΕ, βλέπουμε ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλη την λεγόμενη αμεροληψία και τα λοιπά, όταν είναι κρίσιμα πολιτικά ζητήματα που αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιρροή του συστήματος πλέον, του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήματος και την εξουσία αυτού του συστήματος, προφανώς υπάρχει μια αυτόματη και εν μέρει ασυνείδητη, αν θέλετε, σύγκληση που αφορά τη χάραξη μιας κοινής επικοινωνιακής πολιτικής, άσχετα με το αν συντάσσονται με το τάδε ή το δίνα κόμμα. Ας έρθουμε λίγο στο βιβλίο σας, το Προπαγάνδα, που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Με στο βιβλίο αυτό ασχολείστε κυρίως με την περίοδο 2012-2015, τότε που ήταν μια περίοδος που το σύστημα αισθανόταν μια απειλή μιας ενδεχόμενης για τότε κυβέρνησης της αριστεράς. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν οι κύριες πλευρές της προπαγάνδας εκείνης της περίοδου, ναι, και για ποιο λόγο ήταν έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή έκανα κάποια σύνδεση πριν μεταξύ προπαγάνδας και πολέμου, δηλαδή ότι η προπαγάνδα είναι κατά μία έννοια μια ειδική μορφή πολεμικού λόγου. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορούμε να μιλάμε όντως για καθεστώς προπαγάνδας στη σφαίρα του πολιτικού λόγου κατά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 και έπειτα. Υπό την έννοια ότι από το 12 και έπειτα, αν όχι από το 10, τέλος πάντων από την αρχή της κρίσης και των μνημονίων και ιδίως από το 12 που προέκυψε και η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ως απειλή για το σύστημα, δεν είναι τυχαίο ότι τότε ο πολιτικός λόγος προσέλαβε μια έντονα προπαγανδιστική μορφή. Δηλαδή, όχι ότι και παλιότερα δεν υπήρχε, αλλά να είναι η κυρίαρχη μορφή του πολιτικού λόγου η προπαγάνδα, η κυρίαρχη μορφή του δημόσιου πολιτικού λόγου η προπαγάνδα, αυτό πιστεύω ότι είναι όντως πρωτοφανές φαινόμενο, τουλάχιστον μετά τη δικτατορία. Εντάξει, ότι δεν είχαμε, ας πούμε, με τα δικτατορικά άλλη τέτοια περίοδο που να είναι η κυρίαρχη μορφή του δημόσιου πολιτικού λόγου η προπαγάνδα. Και αυτό το συνδέω ακριβώς με τις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων, υπό την έννοια ότι παρότι δεν έχουμε πόλεμο με την κανονική έννοια των μαζικών σκοτωμών και των δύο αντιμαχόμενων στρατών, κανονικών στρατών εννοώ, έχουμε μια μορφή κοινωνικού πολέμου, υπό την έννοια ότι έχουμε μια έντονη ταξική σύγκρουση, μια έντονη ταξική διαμάχη. Έχει διευρυνθεί και διευρύνεται, λέω, ένα και περισσότερο το χάσμα μεταξύ ανώτερων και κατώτερων τάξεων. Υπάρχει συρρήκνωση των μεσαίων τάξεων, υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια των κατώτερων τάξεων και υπάρχει ίσως για πρώτη φορά από το καθεστώς, από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, υπάρχει μια αίσθηση απειλής. Ότι απειλούνται. Απειλείται η κυριαρχία τους. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αυτή η απειλή, αλλά υπάρχει και υπήρχε τουλάχιστον από το 12. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν είναι τυχαίο ότι το καθεστώς αναγκάστηκε κατά μία έννοια να στηριχθεί στην πιο άμεσα μορφή πολιτικού λόγου που είναι η προπαγάνδα. Οπότε υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι όντως, ναι, ιδίως από το 12 και έπειτα μπορούμε να δούμε στο δημόσιο λόγο ότι υψώνεται και κυριαρχεί μια μορφή πολιτικού λόγου που υπήρχε και πριν η προπαγάνδα, αλλά δεν ήταν κυρία.
Όσον αφορά αυτή την περίοδο όμως, από το 12 μέχρι το 15 που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ότι η καθεστωτική προπαγάνδα είχε δύο κύριους στόχους, έναν θετικό και έναν αρνητικό. Ο θετικός στόχος ήταν να πιστεί ο κόσμος ότι τα μνημόνια είναι αναπόφευκτα, είναι αναγκαίο κακό, έτσι όπως το λέω. Και ο δεύτερος είναι αρνητικός στόχος, με την έννοια να σπηλωθεί, να αμαυρωθεί, ας το πούμε, η εικόνα της αριστεράς γενικότερα και του ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα. Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί στόχοι της προπαγάνδας. Και όσον αφορά τα τεχνάσματα, τα συγκεκριμένα, τα προπαγανδιστικά που χρησιμοποιούνταν, όσον αφορά το θετικό στόχο, ήταν η παρουσίαση των μνημονίων ως αναγκαίου κακού. Και μερικές στόχες αναγκαίου καλού. Μην θυμάστε, ναι. Θυμάστε ο Πάγκαλος που έλεγε ότι ήταν ευλογία τα μνημόνια. Ότι ήταν ευλογία, ναι, ο Άδωνης νομίζω είχε πει ότι κι άμα δεν υπήρχαν έπρεπε να κάνουμε κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές, και έχει σημασία αυτό, ήταν τα παρουσίαζαν ως αναγκαίο κακό για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι ήταν σκεμμένο αυτό. Ότι κρατούσαν και μια πισινή, αν θέλετε. Δηλαδή έλεγαν ότι είναι κακό μεν υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι θα υφίστασε θυσίες, ότι η ζωή σας, θα πούμε, έχει δυσκολέψει κατά πολύ κτλ. Από την άλλη όμως, είναι αναγκαίο. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ότι είναι μονόδρομος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τώρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αναγκαίο μεν, κακό δε. Το δεύτερο σκέλος, το κακό, επέτρεπε σε αυτούς τους ίδιους που εφάρμοζαν τις μνημονιακές πολιτικές και με τις οποίες συμφωνούσαν, μπορεί να μην το έλεγαν ευθέως, αλλά συμφωνούσαν, να παρουσιάζονται δημόσια, ακόμα και αυτοί ως αντιμνημονιακοί. Ότι τελικά, ας πούμε, δεν τα θέλουν ούτε εκείνοι τα μνημόνια και ότι απλώς υπήρχε η λογική του ότι όσο πιο πολλά μνημόνια, όσο πιο γρήγορα τα εφαρμόσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγούμε από αυτά κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό επομένως ήταν το τέχνασμα του αναγκαίου κακού. Δηλαδή να μπορούν ταυτόχρονα κατά μία έννοια να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο. Δηλαδή και να πείθουν τον κόσμο ότι είναι αναγκαία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, και απ' την άλλη να εμφανίζονται ως αντιμνημονιακοί. Και αυτό πιστεύω, για να έρθουμε και λίγο στο παρόν, ότι είναι κάτι το οποίο, σαν να είχαν λειτουργήσει και λίγο αντιπρονοητικά, ότι ήταν σαν να προετοίμαζαν το έδαφος ούτως ώστε τώρα να μπορούν ανερυθρίαστα να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζει τα μνημόνια. Διότι εμφανίζονται σαν να ήταν από πριν αντιμνημονιακοί. Και απλώς, ας πούμε, τα θεωρούσαν σαν αναγκαίο κακό. Και βγαίναμε τώρα από το τούνελ και λοιπά. Ναι, που λέει και ο Σαμαράς. Ναι, ακριβώς, ναι. Και ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας τα χάρισε. Και τα ξαναέβαλε. Πούμε, ναι, και τα ξαναέβαλε και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σχηματικά, ήταν το τέχνασμα του. Το ένα. Πολιτικά ήταν και το άλλο κακού. Πόδι, ήταν αυτό που λέμε η θεωρία των δύο άκρων. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος, το αρνητικό. Εντάξει, πώς θα σπηλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το πρώτο από τα δύο τεχνάσματα για τη σπήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η θεωρία των δύο άκρων, η περίφημη, όπου ταυτιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Αν όχι ταυτιζόταν, πάντως σε θεωρείται ο κύριος υπεύθυνος για το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Εκεί, ας το πούμε, το βασικό τέχνασμα σε αυτό ήταν θεωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνος για το φαινόμενο της περίφημης ανομίας, προσέξτε, όχι παρανομίας, ανομίας, διότι να πεις, ας πούμε, ότι να ταυτίσεις ένα μπινελίκι σε μια πολιτική προσωπικότητα, ας πούμε, που εξαπολύει κάποιος αγανακτισμένος, οποιοσδήποτε, να το ταυτίσεις αυτό με τη βία της Χρυσής Αυγής που μαχαιρώνει, ξέρω εγώ, Πακιστανούς και τα λοιπά, και πάνω στη λογική ότι και τα δύο είναι παράνομες πράξεις, αυτό δεν πείθει κανέναν. Είναι σαν να λες ότι το ίδιο το παράνομο παρκάρισμα, να πούμε, είναι το ίδιο με το serial killer. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν. Γι' αυτό εφεύρε έναν καινούριο όρο, τον όρο της ανομίας, που είναι ένας πολύ φλουόρος που έχει, ας πούμε, και τα εχέγγυα μιας δίθεν κοινωνιολογικής έννοιας, και έλεγαν ότι για το γενικότερο φαινόμενο της ανομίας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι έξαλλοι αριστεροί που δημιουργούν μια κατάσταση εντός της οποίας εμφανίζεται και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, ας πούμε. Και μαζί η τρομοκρατία κτλ. Και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Ρωτήσω, σήμερα, για να έρθουμε λίγο και στο σήμερα, ποια θεωρείται η αιχμή της προπαγάνδας αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Εγώ βλέπω, ας πούμε, μια έξαρση στα φαινόμενα εθνικισμού και ρατσισμού, όπως είναι το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό. Εσείς πού βλέπετε και εντοπίζετε τον κύριο λόγο, ας πούμε, τον προγραμματιστικό σήμερα? Ο στόχος είναι πάλι να στριμώξουν όσο είναι δυνατόν την κυβέρνηση. Δηλαδή, κυρίως για ανικανότητα. Η ανικανότητα παίζει επίσης πάρα πολύ. Παίζει βέβαια και η αφήγηση ότι το προσφυγικό οφείλεται στην Ατασία Χριστοδουλοπούλου, εντάξει, τα γνωστά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που έχουμε το προσφυγικό κύμα, τέτοιου είδους.
Αλλά ακόμα είναι λίγο νωρίς για να μιλήσω, ας το πούμε, για μια πλήρως ανεπτυγμένη προπαγανδιστική στρατηγική. Είναι κάτι που μέρα με τη μέρα κρίνεται στον πολιτικό λόγο. Ναι, πάντως, εδώ με φαίνεται στο ερώτημα των ορίων της προπαγάνδας. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Και στο προσφυγικό, αν αυτή τη στιγμή έχουν κάπως σκουμποθεί η προπαγάνδα στα ΜΜΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει επιδείξει αρκετά δείγματα, έχει δώσει πολλά δείγματα αλληλεγγύης. Προς τους. Και αυτό τους παίρνει προς τα πίσω. Επίσης θα σας θυμίσω ότι για τον Σαμαρά, ας πούμε, και τον Παπανδρέου πριν από αυτόν, το πόλεμο τους θεωρούσαν ότι ήταν επικοινωνιακό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν εφηρμοσμένης πολιτικής. Θέλω να πω ότι δηλαδή, το πόλεμο τους εφαρμόζονταν μνημόνια, γι' αυτό καταραίανε, αλλά και προσπαθούσαν να το δουν ως απλώς επικοινωνιακό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι τα όρια της επικοινωνίας, δηλαδή πόσο επιτυχημένα μπορεί να λειτουργήσει και πού. Ποια είναι αυτά τα όρια. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σε αυτό που είπατε, δηλαδή αυτό ήδη το είπατε, ότι όταν βλέπουν και τα ίδια τα ΜΜΕ ότι ο κόσμος δείχνει σε μεγάλο βαθμό αλληλεγγύη, δεν μπορούν να παίξουν άμεσα το ρατσιστικό, διότι αυτό θα τους αποξενώσει από τον κόσμο, έτσι. Και αυτό ισχύει λίγο πολύ σε όλους τους τομείς. Δηλαδή και με τα μνημόνια, αυτό που είπα περί αναγκαίου κακού, ένας από τους λόγους που το παρουσίασαν ως κακό, και όχι μόνο η πολιτική, και οι δημοσιογράφοι, οι μεγαλοδημοσιογράφοι των μεγάλων ΜΜΕ, ήταν και αυτός. Δεν ήθελαν, ας πούμε, να αρχίσουν να μιλάνε και να λένε τι ωραία είναι τα μνημόνια, γιατί τότε θα είχαν τηλεθέαση, δεν τους έβλεπε κανένας, εντάξει. Και δηλαδή, ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτά τα όρια στην προπαγάνδα τα οποία τα αναγνωρίζουν τα ίδια τα ΜΜΕ και η πολιτική. Τα οποία όρια βέβαια καμιά φορά ξεπερνούνται. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που έγινε με το δημοψήφισμα του καλοκαιριού, που ήταν, ας πούμε, αναφανδών υπέρ του ναι και τα λοιπά. Και όχι. Ναι, και ευθύνονται λένε τα μνημεία. Και εναντίον του όχι και τα λοιπά. Και αυτό έγινε τόσο πολύ. Έτσι. Και ξεπέρασαν και τον εαυτό τους, δηλαδή, που ο κόσμος το κατάλαβε και το αποτέλεσμα ήταν. Να απολωθεί από την άλλη παντού. Το αποτέλεσμα ήταν. Είχα πάει, θυμάμαι, στην προεκλογική συγκέντρωση υπέρ του όχι στο Σύνταγμα, πότε ήταν Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Και έβγαινα από το μετρό του Συντάγματος και βγαίνανε. Αυτό το φαινόμενο δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Διαδήλωση μέσα στο μετρό. Να φωνάζουν όλοι αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι. Έτσι, αυτό προφανώς δείχνει τα όρια της προπαγάνδας, ότι δεν μπορεί, δηλαδή, ο κόσμος και ούτως ή άλλως, δηλαδή όταν και αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της κατάστασης κρίσης και ανοιχτού κατά μία έννοια ταξικού πολέμου, ότι όταν ο άλλος νιώθει στο πετσί του αυτό που του συμβαίνει, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τον πείσεις, έτσι. Ότι καλά κάνεις και το εφαρμόζεις λιτότητα. Άρα η προπαγάνδα προσκούρει πάνω στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο λόγος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί να τα. Αυτό ήθελα. Έτσι. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό παίζει καθοριστικό ρόλο, ιδίως σε τέτοιες περιόδους. Πώς, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να εμπλακεί η αριστερά στο ζήτημα του πολέμου της επικοινωνίας? Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα, ότι πρώτα απ' όλα η αριστερά είναι στον πόλεμο είτε το θέλει είτε όχι, εντάξει, και προφανώς, και μαρξιστικά άμα το πάρουμε, εντάξει, ταξικός πόλεμος, όχι που απλώς μπαίνει η αριστερά, αλλά πρέπει να είναι και μπροστάρης, πρωτοπορία σε αυτόν τον πόλεμο. Από εκεί και έπειτα, όσον αφορά ειδικά την προπαγάνδα, υπάρχει ένα ζήτημα. Αν δεχτούμε, με βάση τον ορισμό που προτείνω εγώ στο βιβλίο, ότι η προπαγάνδα είναι αυτή η βίαιη παραποίηση της πραγματικότητας, έστω συστηματική και τα λοιπά, αλλά πάντως πρόκειται για βία παραβίαση της πραγματικότητας, υπάρχει κάποιο πρόβλημα να κάνει το ίδιο και η αριστερά. Υπό την έννοια ότι υποτίθεται τουλάχιστον ότι η αριστερά έχει μια καλή σχέση με την αλήθεια. Έτσι. Και με τον η αλήθεια είναι πάντα επαναστατική, έλεγε ο Λένιν. Δεν μπορεί, ας το πούμε, να κάνει το άσπρο μαύρο, ούτε να παραποιεί βία την πραγματικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο? Όχι. Υπάρχουν τρόποι αντίστασης στην προπαγάνδα, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη προπαγανδιστικοί με την έννοια που ορίζω εγώ την προπαγάνδα ως βίαιη παραποίηση της αλήθειας κτλ. Ένας τρόπος είναι να ασκεί κριτική. Εντάξει, το πολύ απλό να αποκαλύπτει, και αυτό είναι και εύκολο σχετικά, αρκεί να έχεις βήμα να το κάνεις. Γιατί αυτό είναι ψευδές, γιατί ας πούμε αυτό είναι παραποίηση της πραγματικότητας. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Ένας άλλος τρόπος είναι το χιούμορ, να κάνεις πλάκα στον αντίπαλο και στον δημόσιο λόγο του αντιπάλου. Που είναι κάτι που το έκανε, γι' αυτό κιόλας έχω αφιερώσει το βιβλιαράκι, αν θα προσέξατε, στο Γιώργο Αναδρανιστάκη, ο οποίος το έκανε με αυτό πολύ καλά, πιστεύω. Ότι έκανε με έξυπνο χιούμορ, έδειχνε, ας το πούμε, εξέθετε την προπαγάνδα του αντιπάλου. Ναι, αλλά θα μπορούσε να σας πει κάποιος
ότι και η Ερθρά τώρα εφαρμόζει ένα μνημόνιο και με αυτή την έννοια λέει πράγματα τα οποία είναι προπαγανδιστικά επίσης. Ναι. Λοιπόν, η απάντησή μου σε αυτό είναι το εξής, ότι αν η αριστερά υπερασπίζεται το μνημόνιο με την ίδια λογική του που το υπερασπίζονταν οι προηγούμενοι, δηλαδή αναγκαίο κακό, δηλαδή μονόδρομος, δηλαδή ναι, ξέρουμε, υποφέρετε Έλληνες πολίτες κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι μονόδρομος, ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος και δεν υπάρχει άλλος. Τότε προφανώς πάλι θα πρόκειται για προπαγάνδα, θα πρόκειται για το τέχνασμα του αναγκαίου κακού και θα είναι ίδιοι με τους προηγούμενους. Εντάξει. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει η τάση, δυστυχώς, στην ηγεσία της αριστεράς να το κάνει αρκετά αυτό. Να το παρουσιάζει δηλαδή ως κάτι το οποίο τελικά μπορεί και να μας βγάλει από την κρίση και τελικά πώς μπορεί θα ήταν να μια αριστερή και τα καλά του κτλ. Μια αριστερή αντιμετώπιση πιστεύω ότι θα είναι να υπενθυμίζει διαρκώς ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν προϊόν εκβιασμού. Ότι δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε ως αριστερά, ως αριστερή κυβέρνηση. Ότι ήταν προϊόν εκβιασμού. Και να το τονίζει αυτό διαρκώς και να το υπενθυμίζει και ταυτόχρονα να δίνει έμφαση, επειδή προφανώς ο κόσμος θέλει ελπίδα, να δίνει έμφαση στα άλλα που μπορεί να κάνει. Σε αυτά που μπορεί να κάνει εκτός μνημονίου. Στο βαθμό που δεν ελέγχονται όλα από το μνημόνιο. Όσο δεν ελέγχονται. Το παράλληλο πρόγραμμα το περίφημο. Εντάξει, θα μπορούσε να δώσει τεράστια σημασία εκεί και σε ό,τι άλλο μπορεί να κάνει σε θεσμούς οι οποίοι δεν ελέγχονται από το μνημόνιο. Όπως είναι η παιδεία, όπως είναι τα ΜΜΕ. Και να δώσει την έμφαση εκεί. Ναι, και αναφέρετε τα ΜΜΕ, λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας για τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης να μπει μια τάξη, ας το πούμε σχηματικά, στα ΜΜΕ, να πληρώσουν για πρώτη φορά, να βγουν άδειες κανονικές κλπ. Συμφωνώ απολύτως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ήταν ένας τρόπος να αποκατασταθεί επιτέλους η καλώς εννοούμενη νομιμότητα, που είναι και συνταγματική νομιμότητα στο κάτω-κάτω. Και δεύτερον, ότι είναι ένας τρόπος να μειωθεί η ασυδοσία και η παντοδυναμία, ας το πούμε, στη σφαίρα του δημόσιου λόγου των ιδιωτικών ΜΜΕ, που ήδη αναλύσαμε το ρόλο τον οποίο παίζουν και από πλευράς, ας το πούμε, στόχων και από πλευράς μεθόδων. Θέλω να πω το εξής όμως. Εδώ κάποιοι κατηγορούν από αριστερά. Ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει, δίνει έμφαση περισσότερο στη χρηματοδότηση και ποιος έχει τα πραγματικά λεφτά για να μπορέσει να φτιάξει αντίστοιχα σταθμούς κτλ. Ενώ θα έπρεπε να δοθεί και μία έμφαση σε συνεταιριστικές προσπάθειες συμμετοχής των εργαζομένων κλπ. Σε αυτό τι έχετε να πείτε? Ναι, αυτό προφανώς αυτή η κριτική είναι σωστή και προφανώς θα έπρεπε να δοθεί αυτή η έμφαση στα συνεταιριστικά εγχειρήματα. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι πρακτικά εφικτό σε μεγάλους τελευταίους οργανισμούς? Είναι πολλά λεφτά, ας πούμε. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά είναι σίγουρα κάτι το οποίο τουλάχιστον προοπτικά θα έπρεπε να το δει η αριστερά. Και ήδη υπάρχουν, ας το πούμε, παραδείγματα, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα των συντακτών. Είναι βέβαια δύσκολο να γίνει μια αντίστοιχη τηλεοπτική σταθμή. Θέλει να πάρει περισσότερα λεφτά από την εφημερίδα. Ακριβώς. Άρα, σε αυτό το σημείο, το πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν οι εργαζόμενοι. Περισσότερο με δύναμη των συνδικάτων, από ό,τι φαντάζομαι. Πάλι υποθέτω, ναι, προοπτικά αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το κυνηγήσει η αριστερά. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα έπρεπε να το κυνηγήσει, διότι είναι μέσα στην ιδεολογία της και μέσα στο πρόγραμμά της το κάτω-κάτω. Δηλαδή η ενεργητική συμμετοχή ούτως ή άλλως σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πόσο μάλλον στην επικοινωνία. Και πόσο μάλλον στην επικοινωνία που είναι και ένας χώρος που εξ ορισμού προαπαιτείται η συμμετοχή όλων για να μπορεί να είναι δημοκρατική. Έτσι. Για να μπορεί να είναι όντως μια γνήσια πλουραλιστική δημόσια επικοινωνία, ένας γνήσια πλουραλιστικός δημόσιος λόγος, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι πάντες, όχι μόνο στο ποιος έχει βήμα για να μιλάει, αλλά η εξασφάλιση του ότι θα έχουν όλοι βήμα για να μιλάνε, προϋποθέτει και την αντίστοιχη συμμετοχή στη διοίκηση.